Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ για το πρώτο βίντεο της Ένωσης Bartender Ελλάδος. Είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε τον διαγωνισμό του 2023. Έχουμε παρέα τον πανελλήνιο νικητή του 2023, τον Χρήστο Βόγλη, στην κατηγορία Classic Cocktail. Και είμαστε εδώ. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Γιώργο. Και θα θέλαμε να μας πεις 5 πράγματα για σένα. Είμαι ο Χρήστος Βόγλης, με 31 ετών. Ήμουνα στο TaylorMade από το 2015, όπου στα τέλη της ίδιας χρονιάς ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα πίσω από την μπάρα, δειλά-δειλά, βάζοντας πλά ποτά. Εκεί γνώρισα δύο ανθρώπους οι οποίοι μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, τον Γιάννη Ντονάτση και τον Δημήτρη Ρούσο, οι οποίοι στην ουσία με πήραν το χέρι και με έκαναν αυτό που είμαι σήμερα. Και πλέον μετά από τόσα χρόνια, και τώρα πλέον, είμαι στην πλατεία Νταβάρη, σε ένα μαγαζί που λέγεται Απών, ένα πολύ ωραίο project, θα με βρείτε εκεί. Γιάννη Σονάτση, να κάνει μια υποσημείωση που είναι και αυτός νικητής πανελληνίου διαγωνισμού, αν θυμάμαι καλά το 2015. Οπότε, ξεκινάμε. Ruby Duchess, το κοκτέιλ σου που κέρδισε τον πανελλήνιο διαγωνισμό για το 2023. Ποια είναι η ιστορία πίσω από αυτό? Η αλήθεια είναι ότι στην αναζήτηση, κοιτώντας τα υλικά που ήθελα να χρησιμοποιήσω, έπεσε το μάτι μου πάνω στο λικέρ Earl Grey. Το Earl Grey είναι ένα υλικό που το αγαπώ ιδιαίτερα. Mm-hmm. Και για το ωραίο τσάι, το ωραίο μαύρο τσάι που μπορεί να γευτείς, mm-hmm. αλλά και για τα αρώματα περγαμόντου. Αυτό λοιπόν θα μου έδινε σίγουρα την πολυπλοκότητα που ήθελα στο κοκτέιλ και σε γευστικό και σε αρωματικό επίπεδο. Mm-hmm. Οπότε εξασχέθηκα πάνω σε αυτό και ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το εσπεριδοειδή και χρησιμοποίησα και αγαπημένα υλικά όπως η τεκίλα, η μεσκάλ και η μαστίχα, okay. για να το εμπλουτίσω, να του δώσω αυτή την πολυπλοκότητα, να του δώσω αυτές τις συντάσεις που ήθελα. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολύ γευστικό. Έχει τύχει, ήμουν από τους τυχερούς που το έχουν δοκιμάσει. Οπότε, πόσο καιρό σου πήρε να την δουλέψει τη συνταγή? Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να βρω το απόλυτο πάντρεμα στα εσπεριδοειδή που ήθελα να τονίσω. Οπότε, δοκίμασα αρκετές άλλες βάσεις. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, η αδυναμία μου για την τεκίλα, δηλαδή το γούστο μου έκλεινε προς την τεκίλα. Okay. Οπότε ήθελα να κατέληξα στην τεκίλα. Οπότε λέμε ότι είναι από τα αγαπημένα σου αποστάγματα, ναι, τεκίλα, μεσκάλ, ναι, 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 ναι. Okay, είσαι... Τεκίλα, μεσκάλ, ειδικά αυτός ο καπνός που βγάζει μεσκάλ. Okay. Είναι ένα στοιχείο τέλος πάντων που μπορεί να με χαρακτηρίσει. Η αναζήτηση διήρκησε περίπου δύο εβδομάδες, okay. με καθημερινές δοκιμές, αρκετές δοκιμές, δηλαδή μπορώ να τις υπολογίσω πρόχειρα-πρόχειρα μόνο για την τελική μορφή αυτού του κοκτέιλ που να πήρε πάνω από 50-60 δοκιμές, okay. μόνο για αυτό το κοκτέιλ, okay. με αυτά τα υλικά. Αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Okay. Ήταν αυτό που πραγματικά βάζει. Συγχαρητήρια και πάλι. 2023 ήταν ο πρώτος διαγωνισμός ή έχεις κατέβει και σε άλλους διαγωνισμούς γενικά, όχι απαραίτητα της Ένωσης? Όχι, ήταν ο πρώτος διαγωνισμός. Ήταν ο πρώτος, δηλαδή κατέβηκες και το πήρες. Μπορώ να πω ότι ήμουν πολύ τυχερός αυτό. Όμορφα, όμορφα. Ή δούλεψες αρκετά. Ναι, εντάξει. Ένα από τα δύο. Οπότε, αρχικά τι σε έκανε να κατέβεις? Πώς είπες στα 31 σου θα κατέβω σε ένα διαγωνισμό, θέλω να κατέβω? Δηλαδή, τι σου έδωσε το έναυσμα? Δεν είχα διαγωνιστεί ποτέ. Okay. Ήταν κάτι που η αλήθεια το είναι ήθελες, ότι ήθελα, δηλαδή. Ήθελα okay. να το ζήσω, φυσικά. Ήθελα να το ζήσω. Παρακολούθησα κάποιους διαγωνισμούς στο παρελθόν με το να δουλεύω στη Χορέκα και περνώντας έκατσα, παρακολούθησα. Και είναι κάτι που ήθελα να το κάνω. Και η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντας κάποιους από τους νικητές, ήθελα κι εγώ να βιώσω αυτό το συνέστημα, τη χαρά, okay. σε πιθανότητα νίκης. Εντάξει, είναι απόλυτη ικανοποίηση και όταν τελικά το πήρα, κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, okay. κατάλαβα αυτή την το ικανοποίηση. Το ένιωσες, ναι, πώς είχα νιώσει και προηγούμενο πρωταθλητής. Η επόμενη μέρα σε βρίσκει η επόμενη σου βάρδια στο Απών. Έχει αλλάξει κάτι που έχει ξεκινήσει η επόμενη σου βάρδια σαν πρωταθλητής πλέον το 2023 ή είναι κάτι το ίδιο? Δηλαδή, έχει διαφορά το ηθικό σου ή η όλη σου ψυχολογία? Εντάξει, νομίζω το χαμόγελό μου πλέον δεν μπορεί έτσι να κρυφτεί. Ναι, εννοείται. Okay, okay. Έρχονται όλοι και μου λένε συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, φυσικά. Okay. Αυτό που παρατηρώ στην ουσία σαν διαφορά είναι ο κόσμος, η αντιμετώπιση του κόσμου. Γιατί έρχονται, θέλουν να δοκιμάσουν το κοκτέιλ,
θέλουν να του φτιάξω κάτι, θα με ρωτήσουν για το διαγωνισμό. Το κοκτέιλ σου, το σερβίρει στο Απόλυ. Το σερβίρω, ναι. Τέλεια. Τέλεια. Σερβίρω. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να σε ενοχλήσει σε εισαγωγικά και να στο ζητήσει να το δοκιμάσει. Εννοείται, για μεγάλη μου χαρά. Ποιο κοκτέιλ σου αρέσει πιο πολύ να σου παραγγείλουν? Σου αρέσει πιο πολύ να σου παραγγείλει κάποιο αυτό που έχει στο διαγωνισμό? Έχει κάποιο κοκτέιλ το οποίο θα του παραγγείλει κάποιο και θα πει αυτόν τον συμπαθώ λίγο περισσότερο? Είμαι φαν της κλασικής συνταγής. Μπέρμπον, θα διαλέξω ένα καλό μπέρμπον και θα κάνω ένα πολύ πολύ ωραίο old fashion. Φυσικά, βέβαια, η νέα μου αδυναμία είναι το δικό μου κοκτέιλ. Okay, τέλεια. Οπότε έχουμε και καινούργια αγαπημένο. Ποιο είναι το κομμάτι που σου αρέσει πιο πολύ στη δουλειά σου σαν bartender? Μου αρέσει να βλέπω την αντίδραση του κόσμου. Μια ευχάριστη που εννοείται. Όταν δοκιμάζει ένα ωραίο κοκτελούμενο. Okay. Και σου δίνει μια ικανοποίηση. Ή ένα ωραίο σερβίρισμα σε ποτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όταν δω την αντίδρασή του, την πρώτη αντίδραση, που θα το δει και θα το γευτεί, εκεί νομίζω είμαι απόλυτα ικανοποιημένο. Θεωρώ ότι έχω κάνει καλά τη δουλειά μου και νιώθω πάρα πολύ ωραία. Επόμενο ραντεβού, 28 Νοέμβρη, στη Ρώμη, που θα γίνει ο παγκόσμιος πλέον τελικός και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Καταρχάς είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα πάω στο παγκόσμιο διαγωνισμό. Είναι κάτι που η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, δεν το είχα φανταστεί ποτέ, προέκυψε τώρα και η χαρά μου δεν... Έχεις ξαναπάει Ρώμη γενικά? Στην Ιταλία έχω πάει, okay. Δεν έχω πάει στη Ρώμη. Okay. Οπότε ευκαιρία να γνωρίσω και τη Ρώμη. σίγουρα τώρα αυτό που σκέφτομαι είναι ότι από τη στιγμή που έχω μια ευκαιρία, εννοείται ότι θα πω για την πρωτιά. Okay, εννοείται και στο ευχόμαστε όλοι. Στο ευχόμαστε όλοι αυτό. Σε αγχώνει καθόλου που θα πας? Μέχρι στιγμή όχι. Μέχρι στιγμή όχι. Νομίζω ότι όσο πλησιάζει θα αγχωθώ λιγάκι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό το άγχος θα λειτουργήσει πολύ δημιουργικά. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή επιτυχία από όλη μας την καρδιά. Σου εύχομαι να τα πας τέλεια και πάνω απ' όλα να το διασκεδάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου εύχομαι επίσης περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Αυτό κράτη το για μένα, θέλω να το πω.